Ο διοικητή του Παγνή, Γιάννη Σασόπουλο και η Μαρία Ζαραβίνου, προϊσταμένοι του τμήματο διατροφή, κρατούν το χρυσό βραβείο που απέσπασε το Παγνή στην ενότητα Νέε τάσει και καινοτομίε στα Εστία Awards 2019. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε τις υπηρεσίε μα παρότι το δημόσιο σύστημα. Θέλουμε ο ασθενή να έχει τις καλύτερη δυνατή ποιότητα σε υπηρεσίες όπως είναι και το φαγητό. Προσπαθούμε εδώ και αρκετό καιρό να ανεβάσουμε την ποιότητα στο τμήμα μας, να αλλάξουμε την πεποίθηση των συντηζόμενων ότι το νοσοκομιακό φαγητό μπορεί να είναι κακό, άγευστο ή κακής ποιότητας και νομίζω ότι οι στατιστικές λένε ότι τα πάμε καλά. Και είναι ένα θετικό γεγονός γιατί δίνει μια ασφάλεια στους Χρήστε υγεία ότι αυτό που προσφέρουν είναι επιστοποιημένο. Πρόκειται για μια χρυσή διάκριση μεταξύ πολλών εταιριών του χώρου εστίαση και γαστρονομία από όλη τη χώρα. Η διοίκηση ολική ποιότητα την οποία εφαρμόζουμε όσον αφορά την οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση των ασθενών, εξατομικευμένη προσέγγιση, διαφορετικά μενού, άλλο για το προσωπικό που έχουμε άλλο για του ασθενεί, διατρολογικά, διαβητολογικά, άλλα για τα παιδιά. Αυτό, ναι, μα έδωσε μια διάκριση και μεταξύ ε, μεγάλων εταιριών που βραβεύτηκαν. Το πιο καλό. Έχουμε γεμιστά, έχουμε σουτζουκάκια ε, και θα βελτιωθεί το μενού μας κι άλλο. Το μενού φαίνεται στο site του νοσοκομείου καθημερινά. Και όλα αυτά συμβαίνουν, όπω σημειώνει η διοίκηση, δυόμιση χρόνια μετά την απομάκρυνση των εργολάβων σύντηση και των συνεχών προσπαθειών βελτίωση τη παρεχόμενη διατροφή προ τον ασθενή. Δεν το υποτιμούμε καθόλου και δεν θέλουμε να φέρνει και φαγητό από το σπίτι. Διότι ενέχονται λοιμώξει, κίνδυνοι, άλλοι για την υγεία του. Γι' αυτό λοιπόν Θέλουμε να ανεβάζουμε την ποιότητα του φαγητού. Οι νέε τάσει και καινοτομίε που εισήγαγε το Τμήμα Διατροφή και για τι οποίε βραβεύτηκε συνοψίζονται στην πιστοποίηση κατά ISO, στο βελτιωμένο, εμπλουτισμένο μενού σύμφωνα με τι διατροφικέ ανάγκε των ασθενών, στην παροχή εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση σε νοσηλευόμενου ασθενεί ανάλογα με τι ανάγκε και το νόσημά του, στην υιοθέτηση του προτύπου τη Μεσογειακή Διατροφή, στο εξυγχρονισμένο, εμπλουτισμένο, εφάνταστο και πλούσιο μενού και με του ασθενεί να ασυτίζονται σε πορσελάνινα σκεύη. Επιστοποιηθήκαμε πέρυσι για το σύστημα ISO 22.000. Ε, φέτος έγινε η πρώτη αιτήσια επιθεώρηση, τα πήγαμε πολύ καλά και συνεχίζουμε να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Το τμήμα διατροφή του Πάγνη παρασκευάζει ασφαλή και ποιοτικά γεύματα ημερήσιω σε 760 νοσηλευόμενου ασθενεί, σε 200 περίπου εφημερεύοντε ιατρού, επιστημονικό προσωπικό και φοιτητέ ιατρική, σε 150 περίπου βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται στο παιδικό σταθμό του Πάγνη και σε 60 περίπου ασθενεί που νοσηλεύονται σε ξενώνε βραχέ νοσηλεία ψυχιατρικών ασθενών.